Καλησπέρα Κώστα. Έδεσα σε δέντρο και ξυλοκόπησαν άγριοι επιχειρηματίες. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα Φίλιππε. Είναι δύο αδερφιά στο συγκεκριμένο χωριό στη Νέα Βίσα, ναι, του Εύρου. Είναι δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία, δίπλα στον ποταμό Εύρο. Και είναι το φράγμα εκεί, ο γνωστός φράχτης που απέτρεπε τους μετανάστες να έρχονται. Το δύο αδερφιά έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει μια συμπεριφορά προβληματική γενικά στο χωριό, έχει δημιουργήσει πολλές φορές προβλήματα. Πήγε λοιπόν στο καφενείο του θύματος και δημιουργούσε προβλήματα με τους πελάτες, αναστάτωση, κάποιοι έλεγαν δεν ξέρω να ερχόμαστε εδώ στο καφενείο αν να τραβάμε αυτά που τραβάμε. Και πήγε λοιπόν ο διευθυντής του καφενείου στο σπίτι του, το οποίο είναι έτσι απόμερα στο χωριό, πήρε το αμάξι του και πήγε να παραπονεθεί, να ζητήσει το λόγο. Εκεί λοιπόν τα δύο αδέρφια τον έπιασαν, τον έδεσαν στο δέντρο που είχαν στην αυλή του σπιτιού και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Προσπάθησε να ξεφύγει αυτός, να λυθεί, έβγαλε τα ρούχα του, χαλάρωσε τον ύφο, τα σκοινιά να φύγει, αλλά τον ξαναέπιασαν, τον ξαναέδεσαν. Αλλά πρόλαβε στο μεταξύ με το τηλέφωνο να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία πήγε στο χωριό και τον έσωσε από τα χέρια τους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, τραυματισμένος, δεν κινδύνευε η ζωή του, αλλά είχε σοβαρά τραύματα από τον άγριο ξυλοδαρμό. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια και τώρα περιμένουμε, βέβαια από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, και οι δύο είπαν ότι ήταν σε άνοιγμα γιατί πήγε στο σπίτι τους, στην αυλή του σπιτιού τους, όλο αυτό έγινε το περιστατικό. Και προσπαθούν να ξεφύγουν. Αλλά επειδή όπως σου είπα, ο ένας από τους δύο έχει προβληματική συμπεριφορά, οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνεις, είναι ανήσυχοι, γιατί είχε δώσει δείγματα τέτοια και παλιότερα και φοβούνται. Ο καθένας είναι φυσικό. Κώστα Πιτακουλιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και το ευρωnews.gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.